Έχω μαζί μας τον υπεύθυνο μπάσκετ της αναγέννησης του ΧΑΜΟΥ, τον κύριο Φάνη Κουτζά. Κύριε Κουτζά, ένα επιτυχημένο ΚΑΜΠ. Είδαμε και τον κύριο Περσίδη, θέτω και ονόματα. Δύο λόγια, πώς πάει μέχρι στιγμής? Καταρχήν να σας καλωσορίσουμε και στο ένατο ΚΑΜΠ που διοργανώνει η αναγέννηση. Στα βήματα που έχει δείξει ο κόουτς ο Βαρβούνης, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε με τη δική του προτροπή πριν από 9 χρόνια. Έχουμε αρκετές οδηγίες, οι δύο κόουτσες, τα νέα παιδιά, ο Νίκος ο Προμονάς και ο Δημήτρης ο Μολύβας, έχουν όρεξη, το τρέχουν καλά και προσπαθούμε πια, γι' αυτό και το όνομα του λέγεται ΣΑΜΟΥΣ Basketball Camp, να προσελκύσουμε και άλλα παιδιά από όλο το νησί. Σκοπός μας είναι του χρόνου, μαζί και με άλλους προπονητές, θα το προτείνουμε και στον Αθηναίο και στον Κούρο, να έρθουν και οι δύο άλλοι, και ο Γιώργος Τζοραμάνης και ο Αλέξης Σταυρακιός, να μας βοηθήσουν ώστε να πληθύνουν τα παιδιά και να γίνει ένα happening ετήσιο, δηλαδή να το έχουμε κάθε χρόνο. Να συνεχίσουμε με περισσότερα παιδιά και από περισσότερες ομάδες. Είδα ότι είχατε αρκετά παιδιά, είχατε αρκετές συμμετοχές στο φετινό ΚΑΜΠ. Θέλετε περισσότερους? Για να έχουν περισσότερα παιδιά θα πρέπει να είναι και περισσότεροι coaches. Γι' αυτό και το λέω αυτό. Τα παιδιά αυτά είναι τα περισσότερα από την ομάδα της αναγέννησης. Έχουμε και κάποια παιδιά από Αθήνα. Αλλά σε γενικές γραμμές γίνεται καλή δουλειά. Τα παιδιά και με τις οδηγίες του Δημήτρη του Βαρβούνη, αλλά και ο Νίκος ο Προπονάς είναι καθηγητής φυσικής αγωγής με ειδικότητα μπάσκετ και ο Δημήτρης ο Μολύβας στη θέση 1, έχουν την εμπειρία, μπορούν να διδάξουν. Είναι 15 μέρες το ΚΑΜΠ, γίνεται δουλειά σε αθλητικό και σε ομαδικό επίπεδο και δίνεται βάση στη λεπτομέρεια. Γι' αυτό είναι πολύ καλή εμπειρία για τα παιδιά. Από ό,τι μας έχουν πει και κάποιοι οι οποίοι έχουν πάει σε αντίστοιχα ΚΑΜΠ των Αθηνών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.